Στους δρόμους της Σάρτας βρίσκεται το νέο σύγχρονο πλυντήριο που ενισχύει το στόλο καθαριότητας της πόλης. Το καδοπλυντήριο θα πλένει και θα απολυμένει τους κάδους ώστε να αντιμετωπιστούν δυσοσμίες που εντείνονται την καλοκαιρινή περίοδο σε όλο το Δήμο, στις γειτονιές της πόλης αλλά και στα χωριά. Τη λειτουργία του παρακολούθησε ο Δήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Μπουκουβάλας, ο πρόεδρος της κοινότητας Σαρταίων Δημήτρης Αλαμτζόγλου, ο τοπικός σύμβουλος Αντώνης Καραμπίνας και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας καθαριότητας Γιώργος Γεωργούλας. Το νέο καδοπλυντήριο θα συνεχίσει όλες τις επόμενες μέρες να πλένει τους κάδους του, όπως δήλωσε και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας με τον κύριο Μπουκουβάλα να επισημαίνει ακόμη πως γνωρίζουμε ότι η μάχη της καθαριότητας είναι μια συνεχής μάχη. Και ο Δήμαρχος και οι υπηρεσίες μας προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι σε αυτό το τομέα, γι' αυτό και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία ανανέωσης του στόλου καθαριότητας. Τώρα, την τελευταία έχουμε πάρει, όπως είπα και την προηγούμενη συνέντευξη, τρία απορματοφόρα, ένα καδοπλυντήριο, μια υδροφόρα και ένα σάρωθρο. Αυτό που βλέπετε μπροστά είναι ένα σύγχρονο πλυντήριο κάδων που το έχει ανάγκη πάρα πολύ η πόλη και τα χωριά βέβαια, αλλά η πόλη πιο πολύ, το οποίο θα πλένει από 30-40 κάδων την ημέρα. Οι κάδοι είναι γνωστό ότι μυρίζουν, βρωμάνε, τους καθαρίζουν οι εργάτες κάτω, τους βάζουν μέσα, είναι σαν πλυντήριο πιάτων. Τους πλένε και γίνονται, όπως βλέπετε μπροστά σας εδώ τον κάδο, έγινε τέλειος. Τα νέα μηχανήματα που παίρνουμε αναβαθμίζουν την ποιότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες Σαρταίων, τους συνδημότες μας. Ένα τέτοιο μηχάνημα είναι και το κατοπλυντήριο, που είναι πιο σύγχρονο από το προηγούμενο που είχαμε, το οποίο απλά έπλαινε έναν κάδο με νερό. Τώρα αυτό λειτουργεί ως πλυντήριο πιάτων ή πώς έχουμε στο σπίτι μας ρούχων. Μπαίνει μέσα ο κάδος και πλένεται με ζεστό νερό, πράγμα που βοηθάει κατά πολύ στην απόσμηση του κάδου. Έτσι ώστε με προγραμματισμό και περιοδικά να πλένουμε τους κάδους για να έχουν λιγότερη μυρωδιά. Όλα τα καινούργια μηχανήματα που έρχονται, είτε αυτοκίνητα, απορριμματοφόρα και λοιπά μηχανήματα που θα έρθουν, είναι στο πλαίσιο της εκμηχάνησης της υπηρεσίας καθαριότητας. Όλα αυτά δεν είναι εύκολο, όπως καταλαβαίνετε, να τα έχει ένας Δήμος. Μέσα από διάφορα προγράμματα τα προμηθευόμαστε. Η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα. Εδώ, παράδειγμα, στο συγκεκριμένο χρειάζεται 5 λεπτά ένας κάδος για να πληθεί σωστά, έτσι ώστε να υπάρχει απόσμηση. Όπως βλέπετε και το μηχάνημα είναι αρκετά μεγάλο, επομένως στην άναρχη δόμηση που έχει η πόλη μας, στην Άνω Πόλη συγκεκριμένα, δεν είναι εύκολο να περάσει. Επομένως θα πρέπει να παίρνουμε τους κάδους από εκεί, να τους μεταφέρουμε σε άλλο σημείο που θα υπάρχει χώρος άνεση. Θα πρέπει να καθαρίζουμε πρώτα οι εργάτες που έχουμε τον κάδο και από εκεί και πέρα μετά να μπαίνει στο πλυντήριο για να πληθεί. Επομένως θα πρέπει οι δημότες μας, αν δουν να λείπει κάποιος κάδος από τη γειτονιά τους, να μην παραξενευτούν. Θα τον έχουμε πάρει για να τον πλύνουμε, για να τον αποδώσουμε καθαρό και χωρίς οσμές στη γειτονιά τους. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να κάνουμε σωστή διαχείριση στα σκουπίδια μας, στα οικιακά μας απορρίμματα. Τι σημαίνει αυτό, το πρώτο και κυριότερο, όπως σας είπα πριν, ο κάδος ξύνεται για να μπει στο πλυντήριο, επομένως θα πρέπει τα σκουπίδια μας να τα πετάμε μέσα σε σακούλες και όχι χύμα, το πρώτο. Δεύτερον, δεν πετάμε μπάζα, δεν πετάμε κλαδιά μέσα στους κάδους. Και τρίτο και το πιο σημαντικότερο είναι να κάνουμε σωστό διαχωρισμό και διαλογή των απορριμμάτων μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δυστυχώς δεν μπορούμε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας. Δυστυχώς. Το νέο καδοπλυντήριο είναι γεγονός στην πόλη της Σάρτας. Ο Δήμος φρόντισε μέσα από αιτήματα, χρόνια αιτήματα και της Δημοτικής Αρχής αλλά και της τοπικής κοινότητας να φουγκραστεί τα αιτήματα και των πολιτών όλων για το πλήσιμο των κάδων, το οποίο πρέπει να γίνει σε όλες τις γειτονιές, ξεκινώντας μέσα από το κέντρο της πόλης, αλλά να επεκταθούμε σε όλες τις γειτονιές και μετά στα χωριά. Πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση και προγραμματισμός τόσο από την υπηρεσία, την αρμόδια υπηρεσία, αλλά και πρέπει εμείς οι ίδιοι πολίτες και κάτοικοι στην πόλη, στις γειτονιές και στα χωριά μας να κάνουμε σωστή διαχείριση και καταμερισμό των απορριμμάτων μας, τόσο στους πράσινους αλλά και στους μπλε κάδους. Σίγουρα το καδοπλυντήριο έρχεται να ενισχύσει τον στόλο του Δήμου Αρταίων στα οχήματα. Είναι ένα αίτημα το οποίο δεν πρέπει να περάσει απερατήρητο. Είναι μια υλοποίηση, μια πράξη, η οποία είναι αίτημα ετών και προχωράμε προς το καλύτερο.